των κοινωνίας αποτυχίζοντες, αλλά και της πρεπούσης τιμής της Ορθοδόξης αξιοθήσονται. Ούγαρ επισκόπων, αλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν. Και ού σχίσματι την ένωση της Εκκλησίας κατέτεμων, αλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησία νεσπούδασαν ρίσαστε. Αυτός, όπως λοιπόν αναφέρει ο Ιερός Κανόνας στο σημείο αυτό με την άσκηση αυτή, δεν πρόκειται περί δημιουργίας σχίσματος, όταν είναι για θέματα πίστεως δηλαδή, αλλά περί ενσωματώσεως τη διαχρονική Εκκλησία, από την οποία δια της αιρέσεως αυτομάτως απεκόπει ο Επίσκοπος. Εάν δηλαδή δεν έγινε αυτή η αποτύχηση και απόσχηση από τον κηρύσσοντα αίρεση Επίσκοπο, τότε θα υπήρχε πραγματικό σχίσμα, επειδή διαμέσου του Επισκόπου θα είχαμε αποσχιστεί από τη διαχρονική Εκκλησία. Αυτή είναι η έννοια του κανόνος, ο οποίος τονίζει ότι απεσχίστησαν από ψευδεπισκόπους και ψευδοδασκάλους, και όχι μόνο δεν δημιούργησαν σχίσμα στην Εκκλησία, αλλά την έσωσαν από τα σχίσματα, τα οποία προφανώς είναι η απόσχηση από τη διαχρονική Εκκλησία. Ο κανόνας αυτός της πρώτης και δευτέρας συνόδου, καθώς και ο 31ος των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι αποσαφηνίσουν πότε πρέπει κάποιος κληρικός να χωρίζεται από τον Επίσκοπο και πότε δεν πρέπει, δεν σας αρέσουν καθόλου, Άγιοι δικαστές, διότι οι σημερινοί επίσκοποι έχουν την αξίωση να τους ακολουθούν οι κληρικοί και οι λαϊκοί, να τους αναγνωρίζουν και να τους μνημονεύουν τη στιγμή κατά την οποία βρίσκονται στο δογματικό κατήφορο και στους γκρεμούς της αιρέσεως του οικουμενισμού. Θα αναφερθώ εν συνεχεία στις γνώμες και τις θέσεις των πατέρων, προκειμένου να ξεκαθαριστεί το θέμα, το τι δηλαδή εννοούμε όταν λέμε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και ότι πολύ απέχει από την έννοια την οποία έδωσαν στην Εκκλησία οι πατέρες, από αυτήν την οποία έχουν δώσει οι επίσκοποι σήμερα. Και εν συνεχεία θα έρθω στην προκειμένη παράγραφο του κατηγορητηρίου. Αυτό θέλω. Αυτή η αναδρομή στην έννοια του σχίσματος... Αυτή η αναδρομή στην έννοια του σχίσματος και την έννοια της Εκκλησίας, νομίζω ότι δεν είναι εκτός θέματος, αλλά απέναντι είναι η καρδιά όλης της υποθέσεως. Η δε κατάδειξη αυτών των εννοιών από τους πατέρες θα αποδείξει ποιος έχει κάνει σχίσμα και βρίσκεται στην αίρεση και εκτός χώρου της Εκκλησίας, ποιος είναι ενσωματωμένος με τη διαχρονική Εκκλησία και ακολουθεί την Ιερά Παράδοση και τις υποθήκες των πατέρων του. Δεν σας ενδιαφέρει. Τα γενικά, γιατί μου λέτε να πάω παρακάτω? Αυτή είναι η καρδιά της υποθέσεως. Πού είναι η Εκκλησία, πού είναι η Εκκλησία και πού είναι η Εκκλησία. Ποιος έκανε σχίσμα και ποιος δεν έκανε. Εγώ απεσχίστηκα από δεν πρέπει να... Μισό λεπτό. Εσύ κατηγορίζεται ότι αποσχίστηκες από τον επίσκοπό σου κλπ. Αυτό θέλουμε να μας πεις. Αυτό λέμε το σημαντικό. Απεσχίστηκα από αυτό, ναι, με αυτή την έννοια, γι' αυτό. Ναι. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Αυτό θέλω. Πάρ' το δεύτερο λοιπόν και πες το. Πρώτον λοιπόν, πρώτον, είναι χωρίο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Χθες, 8 και δεκάτη του μηνός, ήτης είναι η Αγία Πεντηκοστή, ο Πατριάρχης εδήλωσε μη λέγον. Ποιας εκκλησίας εσύ, Βυζαντίου, Ρώμης, Αντιοχίας, Αλεξανδρίας, Ιεροσολύμων, ιδού πάσε μετά των υπαστάς επαρχιών ενώθησαν, ή την ινή της Καθολικής Εκκλησίας ενώθητη, μήπως ξένην οδόν το βίο κατά καινοτομών, πάθης όπερ ου προσδοκάς. Προσούς είπων, ο Άγιος απαντάει, Καθολικήν Εκκλησίαν, την ορθήν και σωτήριον της αυτών πίστεως ομολογίας, Πέτρων μακαρίσας, εφείς αυτόν καλώς ομολόγησε, όταν όλο είναι Θεός απεφύνατο. Πλην μάτω την ομολογίαν εφήν πασών των εκκλησιών γέγονε η ένωσης και του γεννουμένου καλώς ου καλοτριούμε. Εδώ όπως βλέπουμε την Καθολική Εκκλησία Άγιος Μάξιμος δεν την ταυτίζει με τα πρόσωπα, αλλά με το θεσμό της Ορθοδόξου πίστεως. Και επειδή αυτός δεν υπήρχε στην προκειμένη ένωση των Πατριαρχών, αυτός απεσχίστη από αυτούς προκειμένου να ανήκει στην Καθολική Εκκλησία. Δεύτερον, διό, υπό μνήσκο, ως ελάχιστος αδερφός και τέκνων, μη συγγίσομεν ή να μη κραυγεί σοδόμων γενόμεθα, μη φυσόμεθα τον κάτω ή να μη απολέσομεθα άνω, μη θόμεν σκάνδαλον τη Εκκλησία του Θεού ή της εστί και εν τρισί ορθοδόξης οριζομένη κατά τους Αγίους, ή να μη τη αποφάση του Κυρίου καταδικαστόμεν, Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Όσιος και ομολογητής Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει σε αυτό το σημείο ότι η Εκκλησία δεν ορίζεται από τον Επίσκοπο και τη Σύνοδο, αλλά και από τρεις εναπομείναντα στην Ορθόδοξο πίστη και ομολογία χριστιανούς σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων. Οι βάσεις λοιπόν για να ανήκει κανείς στην Εκκλησία και συγχρόνως η προϋπόθεσης είναι η Ορθόδοξος πίστης, το οποίο σημαίνει και εκ του αντιθέτου ότι όταν αυτή χαθεί, πάβει αυτός ο οποίος την έχασε να ανήκει στην Εκκλησία. Τρίτον, είναι χωρίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αλλότε ηχμαλωτεύτησαν
μιλάει για τους τρεις πέδας. Ότι εις βάρβαρον χώραν απερίφθηκαν και της πατρός κληρονομίας εξέπεσον και παραπάντων απεγνώστησαν και ουδέν λοιπόν ούκα πελείπετο, τότε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών την θαυματοκία ανεργάσατο. Δεν θα ανοιχτώ, μας κάνεις εκκλησιολογία ή οτιδήποτε άλλο. Στηρίζω τις θέσεις μου, γιατί είναι μονεύουσα. Αυτό που λες, δεν είναι τίποτα. Εσύ έχεις ένα συγκεκριμένο, επίσκοπο. Δεν μνημονεύεις ένα συγκεκριμένο, όλους οτιδήποτε. Δεν σαν μνημονεύω. Δεν με κατηγορεύεις, έκανα σχίσμα στην εκκλησία, συμβασμένατε. Έκανα σχίσμα. Δεν έκανα σχίσμα. Θα μου έλεγε τότε στην άλλη κατηγορία, τι στην άλλη κατηγορία που λέει. Έκανα σχίσμα. Σε παρακαλώ. Είναι δύο κατηγορίες. Η μία είναι γιατί από τον επίσκοπο έφυγα και η άλλη γιατί έχω κάνει σχίσμα στην εκκλησία. Βρέστε την κατηγορία. Τη μιλάω για την κατηγορία. Το γνωρίζουν. Δεν είναι να σας κουράσω για την προηγούμενη. Το γνωρίζουν. Γιατί δεν με αφήνετε να απολογηθώ. Δεν σας αρέσουν τα πολλά των πατέρων. Δεν πρέπει να ακούτε με ευχαρίστηση, με ευχαρίστηση. Να χαίρεστε που ακούτε τα πολλά των πατέρων. Η ένατη κατηγορία τι λέει η ένατη κατηγορία. Η αποσχησία. Όχι, όχι, όχι. Είναι με τις έξιμα την πατέρα. Ναι, τώρα την κατηγορία. Δεν πρέπει να απολογεί αυτό. Βέβαια είναι απολογία. Βεβαίως είναι απολογία. Άγιε Φιλίππον. Έλεος. Αυτά τα οποία αναφέρει είναι εκτός θέματος και εκτός κατηγορίας. Τα γνωρίζετε. Αν τα γνωρίζετε, να το απαλλάξετε. Μην κάνετε τα τώρα το παράδειγμα. Τα γνωρίζουν, αλλά δεν θέλουν να ακούσουν. Δεν θέλουν να τα ακούσουν οι πατέρες και οι αδερφές. Μα γι' αυτό είναι δημόσια η διαδικασία. Όλα τα αλλά κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε. Γιατί διάκοψε τον